Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εντονή η αστάθεια του καιρού σήμερα και αύριο, κυρίως στην υπηρετική χώρα, και αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως προειδοποιεί μέσω του 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει και στους 40 βαθμούς Κελσίου, όμως από το απόγευμα η αλλαγή του καιρού θα είναι ραγδαία, σημειώνει, καθώς μια ψυχρή αερία μάζα που φτάνει από τα βόρεια θα προκαλέσει καταιγίδες και χαλάζι. Ο λίβας που θα φέρει αυτή η σύγκρουση θερμής και ψυχρής αέριας μάζας ελοχεύει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στα ανατολικά και νότια διαμερίσματα της χώρας. Κίνδυνο πυρκαγιάς κατά τον ίδιο προκαλούν και οι κεραυνοί, οι οποίοι θα συνοδεύουν αυτή την αστάθεια. Η ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι σε ισχύ 12 μήνες το χρόνο και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αφορά στο σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, λέει από την πλευρά του στον 984 ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κρήτης, Γιώργος Τσικαλάς. Σημείωσε πως ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε σε επίπεδο προετοιμασίας για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης. Πρόσθεσε ότι το 60 με 70% των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια, αν και δεν μπορούμε πλέον να την επικαλούμαστε όταν η δραστηριότητά μας ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Ανησυχία των ειδικών για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και στη χώρα μας, με ανοιχτό το ενδεχόμενο της τέταρτης δόσης του εμβολίου στο γενικό πληθυσμό το φθινόπωρο. Το θέμα εξετάζει σήμερα και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα η κοινωνία να κλειστεί μέσα ή να φοράμε μάσκες και στις παραλίες, λέει στον 984 ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, Αχιλλέας Γκίκας, αν και πυκνώνουν οι φωνές περί επαναφοράς της μάσκας σε όλους τους χώρους. Σημειώνει πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νέο κύμα, αλλά αύξηση των κρουσμάτων και με διαφορετικά όμως δεδομένα στην ανοσία του πληθυσμού. Εξηγεί πως ετοιμάζονται εμβόλια ενδημικού χαρακτήρα, θα έχουν δηλαδή εποχική χρήση όπως αυτά με τους ιούς της γρήπης, που θα περιέχουν τόσο το στέλεχος της Γιουχάν όσο και της Όμικρον, ενώ για τον εμβολιασμό των παιδιών κάτω των 5 ετών αναφέρει πως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Ο Υπουργός του Υγείας Θάνος Πλεύρης υπενθυμίζεται ότι δήλωσε πως η αύξηση των κρουσμάτων είναι απολύτως ελεγχόμενοι και πως δεν θα παρθούν μέτρα περιοριστικού κύματος. Ανησυχητική χαρακτηρίζει την κατάσταση η καθηγήτρια επιδημιολογίας στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, η κυρία Αθηνά Λινού, και προτείνει η επαναφορά της μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, τρένα, τουριστικά λεωφορεία, τήρηση των αποστάσεων σε ουρές και υπαίθριες μορφές διασκέδασης και πολιτισμού, προκειμένου να μπει φρένο στην αύξηση κρουσμάτων και διασωληνώσεων που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφασίζει σήμερα επίσης αν θα κηρύξει την ευλογία των πιθήκων παγκόσμια ως υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας την αντίδραση αφρικανών επιστημόνων που επισημαίνουν ότι η περιοχή τους αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια την κρίση αυτή. Μέχρι στιγμής, εκτός Αφρικής, όπου η νόσος είναι ενδημική, έχουν καταγραφεί από το Μάιο περισσότερα από 3.000 κρούσματα σε περισσότερες από 40 χώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters. Στις 2 του Σεπτέμβρη αναμένεται να γίνει η δίκη για το γυροκομείο Κολαστήριο στα Χανιά. Μεταξύ των συνολικά 25 κατηγορουμένων, 3 εκ των οποίων είναι ήδη προφυλακισμένοι, βρίσκονται ο νυν αντιπεριφερειάρχης Χανίου Νίκος Καλογερής και ο προκάτοχός του Απόστολος Βουλγαράκης, οι οποίοι κλήθηκαν να δικαστούν στο Τριμελές Πλημελιού Δικείο Χανίων, κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση τελεστής αδιαπαραλήψεως. Ο νυν αντιπεριφερειάρχης κατηγορείται πως τον Οκτώβριο του 19 εξέδωσε κατά παράβαση των καθηκόντων του απόφαση με την οποία αναθεωρήθηκε η άδεια που είχε ήδη χορηγηθεί στον Νίκο Ευγερίας και από 16 θέσεις η δυναμικότητά του αυξήθηκε σε 46. Ο Απόστολος Βουλγαράκης φέρεται να χορήγησε παράνομα άδεια λειτουργίας στη μονάδα το 2012, πράξη για την οποία δεν διώκεται μιας και έχει παραγραφεί, ωστόσο διώκεται επειδή κατά το διάστημα μεταξύ 17 και 19 παρέλειψε να προβήσει οποιαδήποτε ενέργεια για τον επανέλεγχό της. Επίσης κατηγορείται ότι παρέλειψε να προβήσει οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής προστίμου ή να διατάξει τη σφράγιση της μονάδας, παρότι γνώριζε ότι σε έλεγχο που έγινε το 2018 διαπιστώθηκε παράβαση σε σχέση με τον αριθμό των φιλοξενουμένων αλλά και σε σχέση με αυθαίρετες κατασκευές.
Στη φυλακή οδηγήθηκαν 4 από τους 8 κατηγορουμένους στην υπόθεση του κοχλιφίες που αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, 2 Έλληνες και 2 Αλβανοί, φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η εξάρθρωση του κεγλώματος έγινε από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πολύτιμη ήταν η συνδρομή στελεχών του ΣΔΟΕ, ενώ κατά την αστυνομική επιχείρηση της Παρασκευής που πέρασε, συμμετείχαν και στελέχη διαφόρων αστυνομικών υπηρεσιών από όλο το νησί. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου η κοινή συνεδρίαση του Προεδρείου της ΚΕΔΡΗ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης, της Ολομέλειας των Δημάρχων Κρήτης, των αντιπροσώπων της ΠΕΔ Κρήτης, στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ και του Εποπτικού Συμβουλίου που θα έχει στην ημερήσια διάταξη όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Σύλλογος Ερευνητών, Ερευνητριών και Εργαζομένων στην Έρευνα Ηρακλείου και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα εργασιακές συνθήκες και επισφάλεια στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο επίσης Παρασκευή 6:30 το απόγευμα στο Πάρκο Γεωργιάδη. Συγκροτήθηκε σε σώμα η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γραμματέας ο Λάμπρος Αντωνόπουλος και αναπληρώτρια η Μαρινάκη Όλγα. Με καθυστερήσεις γίνεται και φέτος η δακοκτονία στην Κρήτη. Τη θέση αυτή εκφράζει σε κείμενό του στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΙΚ ο επιστημονικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Αιγαιοπόνος Νίκος Μιχελάκης. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε χθες, ενώ η δακοκτονία ξεκίνησε έγκαιρα σε κάποιες περιοχές, υπάρχουν άλλες που παρότι είναι προημότερες, οι ψεκασμοί προγραμματίστηκαν και έγιναν από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου. Ιδιαίτερα δε στα Χανιά, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τροχαίο τα ξημερώματα στις Μοίρες, όταν μηχανή εξετράπη τη πορεία τη στο νοσοκομείο 18χρονος με τραύμα στο πόδι. 2 τα τροχαία με τραυματισμούς και στα Χανιά το πρωί, στο πρώτο και κατά τη σύγκρουση αυτοκίνητο με μηχανή, τραυματίστηκε η οδηγός της. Στο δεύτερο, συγκρούστηκε αυτοκίνητο με πατίνι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22χρονου τουρίστα. Καύσιμα από φορτηγό αυτοκίνητο επιχείρησαν να κλέψουν 2 Έλληνες στο Ηράκλειο. Έγιναν όμως γρήγορα αντιληπτοί και συνελήφθησαν. Οι ίδιοι φέρονταν να είχαν κάνει ή να είχαν προβεί στην ίδια πράξη και στις 15 Ιουνίου, αφαιρώντας από το φορτηγό καύσιμα αξίας 200 ευρώ. Τις αθεντικές προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα, τον οποίο χαρακτήρισε πολύ επίπεδο μοχλό ανάπτυξης, επεσήμανε ο Υπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Τον χαρακτήρισε στυλοβάτη της οικονομίας, πηγή εθνικού πλούτου, που όπως είπε βρίσκεται αντιμέτωπος όμως και πάλι με νέα συστήματα, και κάλεσε τους επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού να επενδύσουν στον ανθρώπινο παράγοντα, δίνοντας καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας. Αναφερόμενος στο νέο υπόδειγμα τουριστικού προϊόντος, για το οποίο, όπως είπε, πρέπει να συνεργαστούν κυβέρνηση και επιχειρήσεις, επισήμανε την ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού με νέες υποδομές και έξυπνη διαχείριση των ροών της βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες θα αφορούν και τις τοπικές κοινότητες και τη διαμόρφωση εναλλακτικών προορισμών και τους 12 μήνες του χρόνου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει 300.000 δικαιούχους. Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στις δουλειές του τουρισμού, όπως δείχνουν τα στοιχεία του προγράμματος Εργάνη. Το 60% των νέων θέσεων το Μάιο καλύφθηκε από άτομα άνω των 30 ετών. Συγκεκριμένα, σχεδόν 3 στις 10 προσλήψεις έγιναν σε άτομα άνω των 45 ετών, ενώ άλλο ένα 30% των προσλήψεων αφορά εργαζόμενους ηλικίας μεταξύ 30 και 44 ετών, είτε εργαζόμενους με εμπειρία στον τουρισμό, επισητισμό, που γνωρίζουν τις συνέπειες της εποχικής εργασίας και απασχολούνται στον κλάδο χρόνια. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αφορούν εργαζόμενους ηλικίας 45 έως 64 ετών, επειδή η κατηγορία 30 έως 44, με 30.170 νέες θέσεις και ακολουθούν από απόσταση ηλικίας των πιο νέων εργαζόμενων 15 έως 24 ετών, 25 με 29, με 22.592 και 13.956 νέες θέσεις εργασίας. 24 ώρια απεργία των διανομέων στις πλατφόρμες την Παρασκευή 24 Ιουνίου, ωράριο εργασίας, συμβάσεις και καύσιμα στις διεκδικήσεις τους. Την παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
του άρθρου 45, τον οποίο το φορολογικό έτος λήγει 31 Δεκεμβρίου έως τις 21 Ιουλίου, έχουν παράταση για να υποβάλουν τις δηλώσεις, μια απόφαση η οποία υπογράφηκε σήμερα από τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βεσιρόπουλο. Η σχετική προθεσμία έλεγε στις 30 Ιουνίου. Παράλληλα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου ενημερώνει τους πολίτες ότι η εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Energy Pass, Fuel Pass, κοινωνικός τουρισμός και επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών, όπως και οποιαδήποτε άλλη αίτηση επιδοματικού χαρακτήρα, δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση επαγγελματία λογιστή, καθώς στην τρέχουσα περίοδο ο κλάδος των επαγγελματιών λογιστών φοροτεχνικών είναι επιφορτισμένος με σωρία δηλωτικών υποχρεώσεων συμβατές με την επιστημονικότητα του κλάδου, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες που, αν δεν τηρηθούν, επισύρουν βαριά πρόστιμα για το πελατολόγιο τους. Σε ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας, προχώρησαν 55 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σωκράτη Βαρδάκη. Όπως επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, το ιδιωτικό χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν τεράστια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, κοινωνίας, και μια μεγάλη μερίδα πολιτών στη χώρα ζει διαρκώς με το φόβο του πληστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Στις Βρυξέλλες είναι στραμμένο το βλέμμα, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής με ατζέντα τη διεύρυνση για τη Ουκρανία και Μολδαβία. Στην ατζέντα επίσης η ενεργειακή και επισητιστική κρίση που πλήττει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατεβαίνει με κοινή θέση με τον Μάριο Ντράγκη για το ζήτημα της ενέργειας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τουρκικό επεκτατισμό, τις απειλές και τις κλιμακόμενες προκλήσεις που δείχνει η χώρα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, ίσως μια χώρα η οποία έχει καρποθεί τα ωφέλη από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Θα στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά τους να γίνουν και αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι για τα κράτη αυτά η διαδικασία είναι δύσκολη. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, και αυτό είναι κάτι που τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να το γνωρίζουν. Όμως η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο, προκειμένου αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί άμεσα για μια πλήρη διακοπή των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου αυτό το χειμώνα, μετά τις δηλώσεις Πούτιν ότι βρήκε νέους αγοραστές στις αναδυόμενες αγορές, λέγοντας και φυσικά δεσμευόμαστε πλέον στη διαδικασία επαναδρομολόγησης των εμπορικών ροών και των ξένων οικονομικών σχέσεών μας με πιο αξιόπιστους διεθνείς εταίρους. Η Γερμανία εισέρχεται στη δεύτερη φάση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο λόγω των μειωμένων προμηθειών από τη Ρωσία και των υψηλών τιμών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας της χώρας. Ο Τσέχος Πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει οικονομικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης ταυτόχρονα με την εισβολή στην Ουκρανία. Για ένα τη μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας στον Ισημερινό. Στην αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης, άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, στο θέμα της Σουηδίας και της Φιλανδίας, αναφέρθηκαν οι γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα για την ακρόαση των υφυπουργών εξωτερικών και άμυνας στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας στις ΗΠΑ με θέμα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Έπειτα από μακρά μάχη με τον συνωστισμό και τον καταιγιστικό τουρισμό, η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας και οι αρχές της Βαρκελόνης αποφάσισαν να επιβάλλουν περιορισμούς στον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων που θα μπορούν να μπαίνουν στο λιμάνι της πόλης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Χαλκινό μετάλλιο και στο ελεύθερο σόλο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στη συγχρονισμένη κολύμβηση, η Ευαγγελία Πλετανιώτη. Στα δύο ωράκια θα διεξαχθεί το FIBA 118 Women's European Championship από τις 6 έως τις 14 Αυγούστου. Τέσσερα κορίτσια από την Κρήτη κλήθηκαν από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίριση στην Εθνική Ομάδα Παγκορασίδων. Ξεκινάει το Tennis Open 2022 στο Ηράκλειο το Σάββατο 25 Ιουνίου. Με τον Μύρο Παπαδάκη στον πάγκο θα πορευτεί η αναγέννηση αρκαλοχωρίου για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. 984. Ο καιρός. Ζεστός ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη κατά τόπους, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φωκιανάκης. Καλό μεσημέρι.